Εξητήριο από το στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed πήρε ο Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίο μεταφέρθηκε εκεί την Παρασκευή με συμπτώματα κορονοϊού. Την είδηση επιβεβαίωσε και ο θεράπων γιατρό του, τονίζοντα ότι ο ίδιο ο Τραμπ δεν πίεσε να πάρει εξητήριο, ενώ θα συνεχίσει την φαρμακευτική αγωγή στο Λευκό οίκο. Τι τελευταίε 24 ώρε ο πρόεδρο συνέχισε να βελτιώνεται. Πλήρει και ξεπερνά όλα τα κριτήρια για να πάρει εξητήριο και έλαβα μία ακόμη δόση remdesivir και σκοπεύουμε να τον αφήσουμε να επιστρέψει σπίτι. Έχουν περάσει περισσότερε από 72 ώρε από την τελευταία φορά που είχε πυρετό. Τα επίπεδα του οξυγόνου, ο κορεσμός και η αναπνοή του είναι φυσιολογικά. Αν και δεν έχει ξεφύγει εντελώ τον κίνδυνο, η ομάδα και εγώ συμφωνούμε ότι βάσει των αξιολογήσεων και κυρίω των χρονικών συνθήκων είναι ασφαλέ για τον πρόεδρο να πάρει εξητήριο. Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιο ο Ντόναλτ Τραμπ με ανάρτηση του στο Twitter, στην οποία μεταξύ άλλων συμβουλεύει του συμπολίτε του να μην αφήσουν τον κορονοϊό να επηρεάσει τι ζωέ τους. Την ίδια ώρα, πάντω, αρνητικά σχολιάστηκε η βόλτα του Αμερικανού Προέδρου με μαύρο SUV όχημα έξω από το νοσοκομείο το απόγευμα τη Κυριακή, προκειμένου να χαιρετήσει όλους τους υποστηρικτές του που βρίσκονταν απ' έξω. Θετική στον COVID-19 βρέθηκε και η εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου Κέλλη Μακενάνη, μόλι τρει ημέρε αφού ενημέρωσε ότι ο Ντόναλτ Τραμπ διαγνώστηκε επίση θετικό. Σε μήνυμα της στο Twitter, διευκρίνησε ότι έχει μπει σε καραντίνα.